Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Συχνά μου λέτε γιατί δεν ακούμε και από του άνδρε, γιατί μα διαβάζει συνήθω ιστορίε από γυναίκε. Ε, σήμερα έχουμε ένα email που το έχει στείλει ένα άνδρα, ο οποίο έχει γράψει στον τίτλο Με κεφαλαία και τονισμένα γράμματα ή με το παράδειγμα προ αποφυγή. Αγαπητή Θέκλα, σε παρακολουθώ τον τελευταίο ένα περίπου χρόνο και έχω λιώσει να παρακολουθώ τα βίντεο σου. Με έχουν βοηθήσει πολύ και σε ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Χαίρομαι να είναι βοηθητικά τα βίντεο, γι' αυτό άλλωστε και τα φτιάχνω. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Πάμε λοιπόν με τα βασικά. Λέει το όνομά του, το οποίο φυσικά δεν θα διαβάσω. Είμαι 40 χρον χρονών και τα τελευταία 8 χρόνια κατοικώ στο εξωτερικό. Εδώ και δύο μήνες είμαι σε διάσταση και σε διαδικασία έκδοση διαζυγίου με τη για 10 χρόνια πρώην σύντροφό μου. Παντρευτήκαμε μετά από τρία χρόνια σχέσης και άλλα δέκα χρόνια στενής φιλίας. Το παιδί που ήρθε πριν δέκα χρόνια ήταν και ο λόγος για τον πολιτικό μας γάμο. Το 2014 μεταναστεύσαμε στο εξωτερικό λόγο της οικονομικής κρίσης και επειδή αυτή πνιγόταν από διάφορες καταστάσεις της οικογένειάς της. Να σημειωθεί ότι η διαστάση σύζυγός μου είναι παιδί χωρισμένο γονιών από όταν αυτή ήταν μηνών. Κατόπιν είχε πάρα πολλά θέματα με τη μάνα της, κυρίως και με τον βασικά πόντα πατέρα της. Η αλήθεια είναι ότι μεγάλωσε σχεδόν μόνη της και με πολλές δυσκολίες. Η σχέση μας ξεκίνησε σχεδόν αμέσως μόλις παρουσιάστηκα στο στρατό. Εγώ νιώθα υπέροχα και όλα μου φαίνονταν ιδανικά. Μετά, ως πολίτης πλέον, άρχισαν καταστάσεις πίεσης που δεν μπορούσα να διαχειριστώ. Ήθελε να μετακομίσει και να μείνουμε μαζί. Εγώ μέχρι τότε έμενα με τους γονείς μου, οι οποίοι ήταν πάντοτε περιποιητικοί, αλλά πολύ τυπικοί και απόμακρυ συναισθηματικά. Στο μεταξύ, πολλοί καβγάδες και νεύρα. Εγώ πάντα με παθητική στάση δεν ήθελα να χωρίσω, παρότι έβλεπα ότι αυτή η σχέση δεν οδηγούσε πουθενά και τρία θαυμαστικά. Είχα διαβάσει ένα ερώτημα χθε κάτω από ένα βίντεο. Ρωτούσε μια φίλη, μόνο οι γυναίκε επιμένουμε σε σχέσει οι οποίε δεν βγάζουν πουθενά ή το κάνουν και οι άνδρες. Να, εδώ ένα ζωντανό παράδειγμα προ αποφυγή, όπω χαρακτηρίζει ο τον εαυτό του, άνδρο, ο οποίο επέμενε σε μια σχέση που με τη λογική θα μπορούσε να δει ότι δεν έβγαζε πουθενά. Όταν ένα πρώην για φίλο μου με προσκάλεσε να μου μιλήσει, ότι ενδεχομένω αυτή η σχέση να μην μου ταιριάζει, αυτή μου έστελνε έξαλα μηνύματα καθ' όλη τη διάρκεια τη συνάντηση με το φίλο, και όταν γύρισα σπίτι την έπιασε μια απίστευτη κρίση ότι ο φίλο μου θέλει να μα χωρίσει και εγώ κάθομαι και τον ακούω. Και φαντάζομαι κάπω έτσι είναι και πρώην φίλο. Η ζωή μα έγινε μονότονη, αποκοπήκαμε και οι δύο από φίλου και οικογένειέ μα σε μεγάλο βαθμό σε κάποιο τσακωμό μου είχε πει ότι είμαι ό,τι χειρότερο της έχει συμβεί στη ζωή της και εγώ όμως συνέχισα. Η στάση μου παθητική με προσπάθειες να κατευνάσω τα πνεύματα. Μετά άρχισα να κρατάω μούτρα που τώρα πια το θεωρώ απαράδεκτο. Δηλαδή από την παθητικότητα μεταπίδησε στην παθητική επιθετικότητα. Όσο περνούσε ο καιρός, το σεξ σχεδόν εξαφανίστηκε, αυτή δεν ήθελε με τίποτα οι καυγάδε έγιναν πιο συχνοί και έντονοι, και κάποια στιγμή συγκατοικήσαμε χωρί φυσικά να διορθωθεί κάτι. Ούτε η συγκατοίκηση λύνει τα προβλήματα σε μια σχέση, ούτε ο γάμο, ούτε ο αραγώνα, ούτε ο ερχόμο ενό παιδιού. Τα είχε βάλει με τον αδερφό μου και με άλλου. Τσακωνόμασταν γιατί δεν την υπερασπίζουμε και δεν τη στηρίζω, όπω έκαναν διάφοροι πρώηντε που την έκαναν έτσι να νιώθει σιγουριά, όπω έλεγε. Το 2014 μετακομίσαμε στο εξωτερικό κατόπιν δική τη ισχυρή θέληση με εμένα να ακολουθώ κάπω χλιαρά. Η αρχή ήταν δύσκολη. Εγώ έπιασα δουλειά σε οικοδομή και δούλευα τελείωτε ώρε και αυτή part-time σε εστιατόριο γιατί κρατούσε και το δύο τον παιδί μα. Η κατάσταση συνεχίστηκε στο ίδιο θλιβερό μοτίβο, τσακωμή και κατηγόριε ότι δεν εξελίσσομαι παρότι έχω σπουδάσει, ότι δεν μαθαίνω τη γλώσσα τη χώρα που βρισκόμαστε. Ότι δεν τη βοηθάω όσο πρέπει στο σπίτι. Μέχρι και powerpoint με φωτογραφίε έκανε για να μου δείξει ότι ήμουν ακατάστατο. Και τρία θαυμαστικά. Κάποια στιγμή αποφάσισε ότι θέλει και δεύτερο παιδί. Για κάποιου μήνε ήμουν αρνητικό και κάθετο, καθώ έβλεπα ότι η σχέση μα πάει από το κακό στο χειρότερο. Μέχρι τότε είχαμε σχεδόν πλήρη αποχή από το σεξ. Πάλι τα τρία θαυμαστικά. Τελικά, μετά από πολλή πίεση και εκδηλώσει αγάπη, ενέδωσα. Γιατί το δέλεαρ του σεξ με τούμπαρε, η απουσία δε από αυτό με έκανε να υποφέρω, και δεν είναι δυστυχώ αστείο. Και δεν είναι με τίποτα αστείο. Με τίποτα αστείο δεν είναι. Η χαρά τη, όταν αρχίσαμε τι προσπάθειε, μόνο μέρα παραμέρα, όπω έλεγε, αυτή πρέπει, ήταν απερίγραπτη. Αφού το έμεινε έγκυο, και για τα επόμενα πέντε χρόνια δεν κάναμε ούτε μια φορά σεξ. Κάπω έτσι, ήρθε και το δεύτερο μα παιδί η συνέχεια μια από τα ίδια και μου έλεγε ότι σε σώζει το γεγονό ότι είμαι καταπληκτικό πατέρα. Μάλλον σου έλεγε ότι σε σώζει το γεγονό ότι είσαι καταπληκτικό πατέρα. Μετά από ένα χρόνο και εντελώ τυχαία, τη ήρθε μια εξαιρετική πρόταση για δουλειά σε άλλη πόλη, στη χώρα εδώ που ζούμε, και αυτό απαιτούσε μια νέα αρχή με μεγάλα ρίσκα. Εγώ τη στήριξα και τη είπα ότι τα παρατάμε όλα, αφήνω τη δουλειά μου και μένω με τα παιδιά στο σπίτι για να καταφέρει να αφοσιωθεί και να πετύχει τη νέα δουλειά. Έτσι και έγινε. Στην αρχή κινδύνεψε με απόλυση και τρελαθήκαμε, αλλά τελικά και μετά από τρία χρόνια καταξιώθηκε και το πιστεύω ότι το αξίζει. Κάπου εκεί ήρθε και η συνειδητοποίηση ότι την κρατάω πίσω. Δεν εξελίσσομαι, δεν την καβλώνω και ότι έτσι δεν μπορεί να συνεχιστεί η ζωή της. Ύστερα από αυτό κάναμε μια τελευταία προσπάθεια, κατόπιν κυρίως δικής μου επιμονής, να τα ξαναβρούμε. Πήγαμε και σε σύμβουλο γάμου, coach και όχι ψυχολόγο, παταγώδη αποτυχία. Για λίγο καιρό υπήρξε μια επαναπροσέγγιση σε όλα τα θέματα, αλλά εκεί. Μετά καταλήξαμε ότι δεν πάει άλλο και τώρα πια ζω μόνο μου. Ευτυχώ έχω καταπληκτική σχέση με τα παιδιά μου, αλλά παρότι ζούμε χώρια κάτι που ίδια το ήθελε, εγώ ήθελα να συνεχίσουμε να ζούμε μαζί τρομάρα μου, δέχομαι αφόρητο πόλεμο ότι η ικανότητα μου να βρω μια δουλειά, Η δουλειά που κάνει τώρα έχει βάρδιε. Δεν μπορώ να διανυχτερεύουν περισσότερο από δύο βράδια την εβδομάδα τα παιδιά μαζί μου. Με αποτέλεσμα να νιώθει πιεσμένη και χωρί ελεύθερο χρόνο για τον εαυτό τη και τη δουλειά τη. Να σημειωθεί ότι όταν έχω πρωινή βάρδια κρατάω τα παιδιά μετά τα σχολεία του και δύο φορέ την εβδομάδα κοιμούνται σε μένα. Τα θέματα μου πολλά. Τα γνωρίζω σε μεγάλο βαθμό πια. Έκανα ψυχοθεραπεία, αλλά σταμάτησε γιατί δεν ταιριάξαμε και τώρα ψάχνω κι άλλο ψυχολόγο. Και τώρα ψάχνω άλλον ψυχολόγο. Παράλληλα κάνει τώρα και αυτή η ψυχοθεραπεία. Τώρα πια όλα τα παραπάνω με στοιχιώνουν. Έχω κάνει νέο κύκλο και ξεκινάω μια νέα ζωή με τα κατάλοιπα της προηγούμενης. Είμαι πιο ήρεμος που ζω μακριά της, αλλά παράλληλα δυστυχισμένο που δεν ζώσα θα ήθελα με τα παιδιά μου. Γυρίζοντας το χρόνο πίσω, θα άλλαζα πολλά, αλλά πρώτα απ' όλα τον ίδιο μου τον εαυτό. Εννοείται πως έχεις το ελεύθερο να κάνεις βίντεο την ιστορία μου, αν και είναι αρκετά μεγάλη. Δώσε λοιπόν πόνο ελεύθερα, καθώς σε χτιμώ και ίσως να βοηθηθώ ακόμη παραπάνω με χτίμηση. Είναι μια ζωντανή απόδειξη το email του φίλου, που μόλις σας διάβασα, ότι δεν παίζει ρόλο το φίλο ενός ανθρώπου ούτω ώστε να πέσει στο μοτίβο της συνεξάρτησης, έχει να κάνει με την προσωπικότητα του και τις επιλογές που κάνει στη ζωή του. Οι επιλογές μας, ειδικά αυτές που κάνουμε στην πρώτη μας νεότητα, ενώ μπορεί να θεωρούμε και να πιστεύουμε αφελώς ότι είναι προϊόν της ελευθερίας μας, προϊόν της ελεύθερης μας βούλησης, προϊόν της, των γνώσεων μας ή της δυναμικότητας μας, δυστυχώς τις περισσότερες φορές είναι αποτέλεσμα του αφύσικου τρόπου με τον οποίο έχουμε μεγαλώσει οι περισσότεροι άνθρωποι. Στο ζευγάρι αυτό, έτσι όπως τα περιγράφει ο φίλος, φαίνεται ότι υπήρχε δυσκολία και δυσλειτουργικά μοτίβα συνδεσιμότητας και στην οικογένεια της ενδιαστάσεις σύζυγου του, αλλά και στη δικιά του οικογένεια. Για την ενδιαστάση η σύζυγό του λέει ότι είχε μεγαλώσει ουσιαστικά μόνο με τη μητέρα της και ότι ε, οι γονεί τη χώρισαν όταν ήταν μηνών και ότι έχει μια δύσκολη σχέση με τη μάνα της και προβλήματα με τον ουσιαστικά πόντα πατέρα της. Ενώ ο ίδιος λέει ότι οι γονεί του ήταν ευγενικοί και περιπητικοί, αλλά συναισθηματικά απόμακροι. Πολύ σημαντικό αυτό. Παιδιά που έχουν μεγαλώσει με ψυχρούς γονείς, με γονεί οι οποίοι, οποίοι προφανώ λόγω των δικών του εσωτερικών δυσκολιών, λόγω τη δική του ψυχολογική απεδευσία, λόγω τη δική του άγνοια, λόγω τη δική του ανικανότητα, δεν κατάφεραν να εμπνεύσουν στα παιδιά του την αγάπη για τον εαυτό του, δηλαδή να μάθουν τα παιδιά του να αγαπάνε τον εαυτό του και δεν έχουν καταφέρει να δώσουν ένα υγιές παράδειγμα στα παιδιά τους για το πώς είναι μια πραγματικά καλή Ερωτική σχέση. Πώς είναι μια υγιής ερωτική σχέση. Όταν δεν έχεις τέτοιο παράδειγμα, αν σε ένα νέο πρόσωπο που θα γνωρίσεις, βρεις αυτό που σου λείπει από τη ζωή σου και αυτό που σου λείπει από το παράδειγμα σχέσης που έχεις από τους γονείς σου, εσφαλμένα θα θεωρήσεις ότι, α, για παράδειγμα, εφόσον οι γονείς μου είναι ψυχροί και απόμακροι και δεν με, δεν με κάνουν να νιώθω τρυφερότητα και ζεστασιά, εφόσον γνώρισα τώρα αυτό το πρόσωπο το οποίο μου δίνει τρυφερότητα και ζεστασιά στην αρχή της γνωριμίας μας, στις περισσότερες περιπτώσεις στην αρχή μιας ερωτικής σχέσης, οι περισσότεροι άνθρωποι, ειδικά οι δίνουν τρυφερότητα και ζεστασιά, άρα αυτός ο άνθρωπος είναι για μένα. Γιατί μου δίνει αυτό που μου λείπει. Αυτό μπορεί να συμβεί και μετά από ένα χωρισμό. Μπορεί να έχουμε μια σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει βασικές ελλείψεις, έχει κάποιες ελλείψεις στον τρόπο που συνδυόταν μαζί μα, και όταν προχωρήσουμε αμέσω μετά το χωρισμό, στον επόμενο άνθρωπο. Αν βρούμε έναν άνθρωπο που να μην έχει αυτέ τι βασικέ ελλείψεις που είχε ο προηγούμενο άνθρωπο, να θεωρήσουμε ότι είναι τέλειο για μα, ακριβώ επειδή δεν έχει τα αρνητικά που είχαμε εντοπίσει πάνω στον προηγούμενο. Και κάπω έτσι, ζούμε τη ζωή μα κάνοντα ηλίθιε επιλογέ, ηλίθιε επιλογέ, αφύσικε επιλογέ, αψυχολογίτε επιλογέ. Αψυχολόγητες με ποια έννοια είναι ψυχολογημένες με την έννοια του ότι υπάρχουν ψυχολογικοί λόγοι για τις επιλογές που κάνουμε. Αψυχολόγητες όμως με την έννοια του ότι δεν συνεισφέρουν στη ψυχική μας υγεία και ευεξία ούτε δημιουργούν το κατάλληλο ψυχολογικά υγιές οικογενειακό περιβάλλον μέσα στο οποίο να γεννηθεί ένα παιδί, δύο παιδιά, τρία παιδιά, μια οικογένεια υγιή. Και έτσι, δυστυχώς, Αναπαράγεται ο φαύλο κύκλο ελληματικών και προβληματικών σχέσεων. Φίλε, είμαι πολύ περήφανη για σένα, για όλε αυτέ τι συνειδητοποίησει που έχει κάνει και για την ουσιαστική δουλειά που διαφαίνεται ξεκάθαρα πως έχει αρχίσει να κάνει με τον εαυτό σου. Μπράβο, μπράβο και πάλι μπράβο. Εφόσον έχει ένα, μήνα που παρακολου... ένα χρόνο που παρακολουθεί τα βίντεό μα, θα έχει συνειδητοποίησει ότι η περίπτωσή σου πολύ πιθανό να εμπίπτει στα πλαίσια της συνεξαρτήσης. Φαίνεται ότι έχεις λειτουργήσει με συνεξαρτητικό τρόπο με την ενδιαστάση σύζυγό σου. Δεν μπορώ να γνωρίζω τη δική της πλευρά των πραγμάτων, δεν είναι εδώ να μας την πει. Σίγουρα τη λέει στον την ψυχολόγο της που πάει. Σίγουρα η ίδια κάνει επιλογές για τη ζωή της, ώστε να την κάνει καλύτερη. Και εδώ που τα λέμε, να το πούμε αυτό ότι ο καθένας από μας έχει την ελευθερία και την ευθύνη και την υποχρέωση να κάνει επίλογες που να κάνουν τη δική του ζωή καλύτερη. Πρέπει επιτέλους να αναλάβουμε ο καθένας από μας την ευθύνη του εαυτού μας. Δηλαδή, αν ο ή σύντροφος μας κάνει επιλογές που εμάς δεν μας ταιριάζουν, αλλά του ιδίου ή της ιδίας ταιριάζουν, δεν μπορούμε να έχουμε λόγο σε αυτό, μπορούμε όμως να επιλέξουμε αν θα συνεχίσουμε να είμαστε με αυτόν τον σύντροφο ή αν θα σταματήσουμε. Ο καθένας κάνει αυτό που θεωρεί ότι είναι καλύτερο για τον εαυτό του. Ο καθένας επιλέγει το δρόμο που τραβάει η ψυχή του να επιλέξει. Το ζήτημα είναι να επιλέγουμε ο καθένας από εμάς το δικό του δρόμο και να μην γινόμαστε έρμεα του δρόμου που επιλέγει ο άλλος και οι άνθρωποι με τάση προ τη συνεξάρτηση. Σα έχω πει πολλέ φορέ ότι και εγώ εμπίπτω σε αυτή την κατηγορία. Και είναι μια πολύ σοβαρή κατάσταση. Είναι στην ουσία ένα εθισμό. Ο συνεξαρτητικό τρόπο συνδεσιμότητα είναι σαν ένα addiction. Είναι σαν ένα άλλο είδου εθισμό. Λοιπόν, οι άνθρωποι που έχουμε συνεξαρτητικό τρόπο δεσμού, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, που συνεξαρτόμαστε από του ερωτικού μα συντρόφου, χάνουμε τον εαυτό μας μέσα στη σχέση, χάνουμε τα θέλω μας και γινόμαστε υπηρέτε των θέλο, των άλλων. Ο κάθε άλλος ή κάθε άλλη ας κάνει την κάβλα του και ας έχει ό,τι θέλω θέλει. Εμείς γιατί να ακολουθούμε σαν ρομποτάκια. Εμείς γιατί να θυσιάζουμε τη βούλησή μας. Εμείς γιατί να θεωρούμε πιο σημαντικό απ' όλα να διατηρηθεί η σχέση η σχέση ως οντότητα, παρόλο που δεν μας κάνει ευτυχισμένους στη σχέση αυτή. Έχουμε στην ουσία μία προσκόλληση με την ψευδέστηση ότι αν είμαι μέσα σε σχέση και αν έχω κάποιον άνθρωπο δίπλα μου είμαι καλά, ανεξαρτήτως αν η σχέση αυτή είναι κακοποιητική, ανεξαρτήτως αν μέσα σε αυτή τη σχέση δέχουμε παραμέληση, ανεξαρτήτως αν μέσα σε αυτή τη σχέση δέχομαι υποτίμηση, επιτίμηση, μείωση κλπ αν με μειώνει δηλαδή το σύντροφό μου, αν με επιτιμεί, αν, μου προσφέρει η επιτίμηση και η υποτίμηση. Αν με υποτιμά και αν με επιτιμώ. Δεν ξέρω, νομίζω είναι έτσι το ρήμα. Λοιπόν, όπω και να έχει. Γιατί μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί παραμένουμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί εμεί οι ίδιοι έχουμε πρόβλημα. Γιατί εμεί οι ίδιοι δεν αντέχουμε τον εαυτό μα μόνο μα. Και τώρα, τώρα, βρίσκεσαι σε εκείνο το σημείο, το, το, κομφικό σημείο, όπου έχεις αποκτήσει ξανά την ελευθερία σου με κόπο και με κόστος, αλλά είναι πολύ πιθανό να δυσκολεύεσαι να τη διαχειριστείς. Είσαι επικίνδυνος αυτή τη στιγμή να πας να μπει σε μια νέα παρόμοια με την προηγούμενη κατάσταση. Κράτα γερά τα σκηνιά. Και εσύ και οποιοδήποτε μόλις έχει χωρίσει. Χρειάζεται να αναρρώσεις από την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί μέσα σου σε όλα αυτά τα 20-21 χρόνια που συνδέσει ουσιαστικά με τη γυναίκα αυτή, γιατί μπορεί να είστε παντερμένοι 10 χρόνια, αλλά η σχέση σας κρατάει πολύ καιρό πριν. Χρειάζεται να βρεις τις ισορροπίες σου και να βρεις τον εαυτό σου, ανεξαρτήτως από μια γυναίκα που είσαι μαζί της ή μια γυναίκα που θα είσαι μαζί της ή που είσαι τώρα μαζί της. Είναι δύσκολο να αυτοκαθοριστούμε οι άνθρωποι με θέματα συνεξάρτησης. Φοβόμαστε να αυτοκαθοριστούμε. Φοβόμαστε τη μοναξιά. Και πιστεύουμε στην ηλίθια ιδέα ότι μία σχέση θα μας δώσει τα πράγματα που στην ουσία μόνο ήδη μπορούμε να δώσουμε στον εαυτό μας. Μόνο ήδη μπορούμε να δώσουμε στον εαυτό μας την ευκαιρία για ξεκούραση, Μόνο ήδη μπορούμε να δώσουμε στον εαυτό μας την ελευθερία της επιλογής. Μόνο ήδη, εμείς ήδη μπορούμε να κάνουμε ειρήνη με τα μέσα μας. Οι άλλοι άνθρωποι είναι συνοδοιπόροι στη ζωή μας, που αν έχουμε κάνει καλές επιλογές που περισσότερο μας δεν κάνουμε, θα είναι βοηθητικοί συνοδοιπόροι στη ζωή μας και αν δεν έχουμε κάνει καλές επιλογές θα είναι εμπόδια και εμπόδια και εμπόδια. Θα σου στείλω το email ενός συναδερφού, Ελίνα, ο οποίος ζει δηλαδή και εργάζεται στο εξωτερικό, να σου το συστήσω για ψυχολόγο αφού λες ότι ψάχνεις, να, να, να θες να συνομιλήσεις μαζί του, να δυσαντριάζεται. Εστιάσου στη ψυχοθεραπεία σου τώρα. Η σχέση σου με τα παιδιά σου, έτσι όπως το περιγράφεις, το να βρίσκεστε τις φορέ και τις ώρες που βρίσκεστε, δεν είναι, δεν είναι λίγες οι ώρες και μπορείς αυτές τις ώρες να τις χρησιμοποιήσεις δημιουργικά και να χτίσεις μια ουσιαστική σχέση με τα παιδιά σου και να τους δείξεις διαμέσου του παραδείγματος του πώς σχετίζεσαι πλέον με τον εαυτό σου, πώς είναι ο υγιής τρόπος να σχετιζόμαστε με τον εαυτό μας, να δώσεις εσύ ένα υγιές παράδειγμα στα παιδιά σου, είναι δύσκολη η θέση σου, είσαι στο εξωτερικό, κάνεις μια δύσκολη δουλειά, μπράβο σου που δουλεύεις, μπράβο σου που έχεις εργατικότητα, ε, Όπως όλες τις προβληματικές και τοξικές σχέσεις έχετε απομονωθεί από φίλους και κοινωνικό περιβάλλον, άρα τώρα θα έλεγα ότι η προτεραιότητα σου πρέπει να είναι να ξαναχτίσεις τις σχέσεις σου με τον εαυτό σου, να ξαναχτίσεις μια υγιή σχέση με τον εαυτό σου και να ξαναχτίσεις ένα κοινωνικό ιστό. Δηλαδή χρειάζεται να δημιουργήσεις νέες γνωριμίες και ενδεχομένως νέες φιλίες, εάν κρίνεις ότι έχεις συναντήσει ή θα συναντήσεις κατάλληλους ανθρώπους με τους οποίους να συνδεθείς φιλικά και επιδικοδομητικά. Ε, Ψάξει στην περιοχή που βρίσκεις μπορεί να υπάρχουν ομάδες στήριξης και συναντήσεων ανθρώπων οι οποίοι έχουν θέματα με τη συνεξάρτηση ή ανθρώπων οι οποίοι είναι μονογονοί. Ε, στο εξωτερικό υπάρχουν περισσότερες τέτοιες ε, ε, παροχές, δηλαδή ομάδε αυτοβοήθεια, που οι οποίε παράλληλα με την ψυχοθεραπεία μπορούν να είναι εξαιρετικά βοηθητικέ. Σα ευχαριστού, ευχαριστούμε που μοιράστηκε μαζί μα την ιστορία σου. Σε ευχαριστούμε που μα απέδειξε στην πράξη ότι και ένα άντρα μπορεί να είναι συνεξαρτώμενο και ότι δεν έχει να κάνει με το φίλο, έχει να κάνει με την προσωπικότητα, το χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία του κάθε ανθρώπου. Εμ... Πραγματικά δεν θεωρώ ότι πρέπει να κοιτάζουμε φύλλα και να λέμε όλοι οι άνδρες είναι ενάρκηση, όλες οι γυναίκες είναι συνεξαρτώμενοι, καμία σχέση. Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να είναι εν δυνάμει, θήτης ή θύμα, ανεξαρτήτως φύλου. Δεν είναι το φύλλο μας που καθορίζει πώς θα διαχειριστούμε τα τραύματα της παιδικής μας ηλικίας, αλλά η ηθική μας και η ηθική μας επιλογή. Και για όσους έχουμε κάνει την επιλογή ε, να λειτουργούμε συνεξαρτόμενα και όχι ναρκισιστικά, να υπάρχει δρόμος, υπάρχει τρόπος, υπάρχει περίπτωση να απελευθερωθούμε από αυτό το δυσλειτουργικό μοτίβο, εστιάζοντα στη ψυχοθεραπεία και στη ψυχοεκπαίδευση, προκειμένου να ενδυναμωθούμε και να γίνουμε αυτόφωτοι άνθρωποι που δεν έχουν ανάγκη να είναι ετερόφωτοι για να είναι καλά και να αρχίσουμε να βλέπουμε ποιοι είμαστε, τι πραγματικά θέλουμε και να επιλέγουμε αυτό που θέλουμε εμείς στη ζωή μας και όχι να ακολουθούμε σαν κουταβάκια, σαν υποταγμένα ανθρωπάκια τον οποιονδήποτε άνθρωπο βρέθηκε στο πλάι μας. Την ελευθερία μας δεν την πουλάμε ποτέ. Και η πιο επιτυχημένη γάμη που έχω γνωρίσει είναι μεταξύ ανθρώπων που έχει ο καθένας τη δική του άποψη που είναι ο καθένας ανεξάρτητος άνθρωπος, θα μπορούσε να πάσα στιγμή να επιβιώσει οικονομικά, κοινωνικά, συναισθηματικά μόνος του, αλλά επιλέγουν να είναι μαζί επειδή αγαπιούνται και επειδή επιθυμούν ένας τον άλλον και όχι για οποιοσδήποτε άλλους κατώτερους λόγους ανάγκης. Και ναι, η έλλειψη σεξουαλικής ζωής, η έλλειψη του να μαστερεί ο σύντροφος μας στη σεξουαλική επαφή είναι ένα μαρτύριο. Είναι μία δοκιμασία, είναι κάτι κακοποιητικό, και επίση, δεν είναι καλή ιδέα ούτε παθητική να είμαστε σε οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μα, αλλά ούτε και η παθητική επιθετικότητα να βγάζουμε. Καλύτερα να βγάζουμε ενεργητική επιθετικότητα, όχι σωματική, όχι να χτυπάμε του άλλου, αλλά να δείχνουμε το θυμό μα ξεκάθαρα και να επιτρέπουμε στον εαυτό μα να διαφεύγει από προβληματικέ καταστάσει. Και να λυπόμαστε πάνω από όλου και πάνω απ' όλα τον εαυτό μα και μετά του άλλου. Υπάρχει, σα το έχω ξαναπεί, μια κυπριακή παροιμία που λέει Αντροπή που τον έναν, αντροπή που τον άλλο, κοπελιού τον άντρα μα δεν κάναμε. Λέει, ντραπήκαμε από τον έναν, ντραπήκαμε από τον άλλο και δεν κάναμε παιδί με τον άντρα μα. Πάνω απ' όλα πρέπει να λυπόμαστε και να φροντίζουμε και να γνιαζόμαστε τον εαυτό μα, την αγάπη μα.